Συνεδρίαση η οποία πήγε σε μια άλλη κατεύθυνση, στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Θυμίζω λοιπόν ότι χτες ο εντατικολόγος ο κύριος Ηλιάδης, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας, είναι ο διευθυντής της μονάδας εντατικής του παιδιατρικού τμήματος στο νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα. Δέχτηκε ερωτήσεις από τον δικηγόρο, τον κύριο Κουγία, που υπερασπίζεται την κατηγορούμενη. Ερωτήσεις που αφορούσαν στο αν εκείνος είναι επισπεύδων για να γίνονται μεταμοσχεύσεις. Και εστίασε στο ότι του ζήτησε ο γιατρός να καταψυχθεί ο εγκέφαλος της Τζορτζίνας, ενώ το παιδί ήταν εν ζωή, προκειμένου να γίνει μεταμόσχευση. Ο κύριος Ηλιάδης αντέδρασε, υπήρξαν πολλές δηλώσεις και από εκείνον και από τον κύριο Κούγια, αλλά υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, γιατί θεωρήθηκε ότι βλάπτεται ο θεσμός των μεταμοσχεύσεων. Ένας πολύτιμος θεσμός, που τα είπαμε και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά μετά, οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε, να δώσουμε ζωή στους άλλους ανθρώπους όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή. Εμείς οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι μια γενναία απόφαση που ο καθένας μας πρέπει να πάρει. Θα δείτε λοιπόν ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Πλεύρης ζήτησε να δει τον κύριο Ηλιάδη. Και ο κύριος Ηλιάδης πήγε στο γραφείο του. Θα ακούσετε τις δηλώσεις που έγιναν αλλά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Θα δούμε μετά και μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο για το θέμα και ο κύριος Κούγιας. Ροντέο έγινε η δίκη Πισπυρίγκου χτες όταν ο Αλέξης Κούγιας άφησε υπονοούμενα για τον τρόπο που ο Ανδρέας Ηλιάδης διαχειρίζεται τις δωρεές οργάνων, επιχειρώντας μάλιστα να συνδέσει την υπόθεση της Τζορτζίνας με εκείνη ενός εξάχρονου παιδιού από τα Κρεβενά, του οποίου οι γονείς δώρισαν τα όργανα. Πείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που στείλατε όργανα παιδιών στο εξωτερικό. Παρακαλώ δωρεά οργάνων να το λέτε. Ποια ήταν η τελευταία φορά, πείτε μας. Θα σας πω για τις δύο τελευταίες. Όχι, μόνο την τελευταία θέλω. Τι σας πειράζει, θα μας πει και μία παραπάνω. Όχι, πρόεδρε, γιατί η τελευταία έχει σχέση με την Τζορτζίνα. Ηλικιακά με την Τζορτζίνα. Έχει σχέση με το θάνατο της Τζορτζίνας. Καμία σχέση. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Παρεμβαίνει στην ερώτησή μου, του δίνεται χρόνο και ξεγλιστράει σαν το χέλι. Κυρία Πρόεδρε, προστατεύστε με. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν οι υπαινιγμοί Κούγια για εμπορία οργάνων. Με τον Ανδρέα Ηλιάδη να ζητά την άμεση αντίδραση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Και αδικήθηκε κατάφορα ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Ηλιάδη. Ενώ σήμερα συναντήθηκε και με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Πραγματικά η αντίδραση του ήταν αμεσότατη. Ο Αλέξης Κούγιας από την πλευρά του άφησε νέα υπονοούμενα μέσω ανακοίνωσης. Εγώ θέλω να του υποβάλω μια ερώτηση. Γιατί το παιδί ενώ είναι ζωντανό του ψύχει τον εγκέφαλο? Και ο γνωστός εντατικολόγος απαντά με ένα ποίημα καρφί μέσω social media. Μικροί άνθρωποι στις μεγάλες αίθουσες φροντίζουν να μιλούν για ό,τι πιο πολλοί δεν ξέρουν. Όσο η κόντρα Κούγια Ηλιάδη μένεται, το Live News επαναφέρει σήμερα ένα ντοκουμέντο από τη συζήτηση που είχαν Πισπυρίγκου και Ηλιάδης πίσω στον Απρίλιο του 2021. Μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τις κορνίζες που έχει ο κορυφαίος γιατρός στο γραφείο του και για τις οποίες η μάνα που τη δεδομένη στιγμή είχε το παιδί της στην εντατική ενδιαφερόταν πολύ να μάθει περισσότερα. Αυτά, Ρούλα, είναι παιδάκια που έφυγαν από τη ζωή, ήταν σε εγκεφαλικό θάνατο και δόθηκαν τα όργανά τους για να σωθούν άλλα παιδάκια. Ο Αργύρης, η Κωνσταντίνα. Αυτός είναι ο Σταυράκος που ακούσατε ότι έχει πέσει στη Γαστούνη. Είχε πάει τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ρωτήσω κάτι. Το παιδάκι με την ανακοπή είχε και αυτό εγκεφαλοπάθεια ή όχι? Στη φωτογραφία είναι μετά από αποκατάσταση, 2 χρόνια μετά. Και ενώ ο Ηλιάδης επιχειρεί να επανέλθει στο θέμα της Τζορτζίνας, η Ρούλα Πισπυρίγκου ζητά να μάθει και άλλες πληροφορίες για τα παιδιά στις κορνίζες. Γιατρέ, για πείτε μου, για το παιδάκι. Για τον Άγγελο. Ναι. Ο Άγγελος μετά την ιστορία του βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο αποκατάστασης στη Ρώμη. Έκατσε 2 χρόνια. Με εγκεφαλοπάθεια. Έφυγε άσχημα. Είναι συγκλονιστικό πως η μητέρα σε αυτή τη συζήτηση με τον γιατρό, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανακοπή της, είχε ήδη αποδεχθεί μέσα της πως η κόρη της έχει φύγει. Η Τζορτζίνα έχει φύγει από την επίρρεια φαρμάκων, έτσι.
Να της δώσουμε λίγο ακόμη χρόνο. Και επίσης, μην ξεχνάς το στραπατσάρισμα του εγκεφάλου της. Ναι, αλλά μας είπε χθες ένας άλλος γιατρός ότι το παιδί θα μείνει έτσι. Αυτό, προς το παρόν, μόνο η Τζορτζίνα το ξέρει. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Σίγουρα ξέρουμε ότι πέρασε δύσκολα, από την άλλη όμως είναι εκεί. Είναι ο μαχητής μου. Και πράγματι, η μικρή Τζορτζίνα παρά την ανακοπή επέζησε. Η σοβαρή εγκεφαλοπάθεια την άφησε μεν τετραπληγική, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε αλματώδη βελτίωση. Πίσω από το γραφείο μου υπάρχουν φωτογραφίες με παιδάκια που έχουν περάσει πολύ δύσκολα και επέζησαν. Περίμενα από τη μητέρα να μου πει τι θα γίνει με το παιδί μου, γιατρέ. Δεν υπήρχε εκ μέρους της αυτή η αγωνία που ένιωθα πάντα με τον πατέρα. Εκείνη με ρωτούσε για ένα συγκεκριμένο παιδάκι που είχε σοβαρά προβλήματα. Αν θα μιλήσει και αν θα ξαναπερπατήσει. Άθελά του, ο εξάχρονος Θωμάς, που τον περασμένο Ιανουάριο έδωσε ζωή σε άλλα παιδάκια δωρίζοντας τα όργανα του, έγινε μήλον της έριδος στη χθεσινή ακροματική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, η ιστορία του έχει πολλά κοινά στοιχεία με εκείνη της Τζορτζίνας, καθώς είχαν κοντινή ηλικία, ενώ και τα δύο παιδιά έπαθαν εγκεφαλοπάθεια. Το πρώτο που τον ενδιέφερε είναι να καταψύξει τον εγκέφαλό του. Να γνωρίζετε ότι να γίνει μεταμόσχευση οργάνου ενός παιδιού, ενός μεγαλύτερου, πρέπει ο εγκέφαλος να λειτουργεί. Το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου, ο μικρός Θωμάς οδηγείται στο νοσοκομείο μετά από ανακοπή που υπέστη μέσα στο σπίτι του. Οι γιατροί με επικεφαλής τον κύριο Ηλιάδη προχωρούν σε μια διαδικασία ψήξης του εγκεφάλου, ώστε να τον προφυλάξουν από πιθανές βλάβες, ξεκινώντας παράλληλα θεραπευτική αγωγή. Αγωγή που δυστυχώς δεν απέδωσε, με τους γονείς με περίσσιο μεγαλείο ψυχής να συνενούν στη δωρεά οργάνων. Κανένας μας δεν είναι πάνω από την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών που έδωσαν με τον θάνατό τους ζωή σε άλλα παιδιά. Από το πρωί, δεκάδες γονείς που δώρισαν τα όργανα των παιδιών τους εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις υπόνοιες εις βάρος του κύριου Ηλιάδη, τονίζοντας πως όλες οι δωρεές έγιναν με δική τους θέληση.